Σεντένο και Λάκης στο τείχος, ο Σαπουτζής πολύ δυνατά, θέλει να εφνιδιάσει τον Χιώτη που δεν εφνιδιάζεται. Μόνο ο Γκόμες είναι μπροστά για τον Όφη, η παλιά του Ράιτ είναι καλή για τον Λάκη. Η Άκη στην περιοχή, το σου, το γύρισμα μάλλον, δεν εκμεταλλεύεται ούτε ο Νικολαίδης ούτε ο Ήβιτς αυτή την παλιά, στο ένατο λεπτό της συνάντησης. Κατσουράνης για τον Λάκη, να η ωραία κίνηση του Λάκη που έχει χώρο, να δούμε αν θα επιλέξει να κάνει σουτ τελικά. Ανεβαίνει ο Σεντένο, το σούτ με το δεξί άστοχο στο 15ο λεπτό της συνάντησης. Σολής για το Σταυρακάκι. Χαμηλά, Σαπουτζής πήγε να βγάλει αμέσως για τον Γκόμες. Παίρνει την κόντρα ο Σολής, επέμβασε από το Χιώτη. Καλό σουτ του Κωσταρικανού στο 24ο λεπτό. Κώστας Κιάσος εκτελεί το κόρνερ. Ανεβαίνει και παίρνει την κεφαλιά ο Γκόμες. Out πάνω από τα δοκάρια του Χιώτη στο 25. Δερμιτζάκης για τον Σαπουτζή, το κοντρόλ μες στην περιοχή της ΑΕΚ, καθυστερεί υπερβολικά ο Εδεσέος και χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Ο Γεωργάτος θα εκτελέσει, έχει ανέβει και ο Ράιτ και ο Καψής. Η σέντρα του Γεωργάτου διώχνει ο Γκόμες που και αυτός γύρισε να μαρκάρει όμως τον αντίπαλό του, τον Μιχάλη Καψή. Κωστένογλου που είχε μείνει. Παίζεται λέει ο υπόπτης στο σούτ του Λάκη, δυνατό η μπάλα στο δοκάρι χτύπησε. Στο δοκάρι πρέπει να βρει και η μπάλα. Μια βολίδα στο 31ο λεπτό. Και μάλιστα στη συνέχεια βγήκε πλάγια η μπάλα. Δοκάρι για την ΑΕΚ. 6 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Κοιτάξτε εδώ. Ο Λάκης καλύπτεται. Κάνει ένα βολέ από πλάγια. Ναι, στο αριστερό δοκάρι του Μπεκιά η μπάλα. Οι παίκτες του Όφη κάτι ζήτησαν με τον Γκόμες να εμποδίζεται να συνεχίσει την προσπάθειά του. Η αντεπίθεση της ΑΕΚ. Με τον Ήβιτς, τον Ζαγοράκη και την πάσα για τον Νικολαίδη. Κοντά του ο Κολτσιδάκης. Νικολαίδης με τον Κολτσιδάκη πετάει μπροστά την μπάλα. Γυρίζει επικίνδυνα για την άμυνα του Όφη. Δοκάρι με τον Ήβιτς. Πρώτο λεπτό στην επανάληψη. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Δοκάρι του Ήβιτς στο 46. Με τις ίδιες εντεκάδες του πρώτου ημέρους από τους δύο προπονητές. Απευθείας μετάδοση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Όφη με τον Κιάσο. Out. Ήβιτς, Ζαγοράκης, σέντρα για τον Λάκη, κεφαλιά, μαζεύει ο Πεκιάη στο 53. Κάρτα λοιπόν για τον Γόλτερ Σεντένο στο 55 λεπτό. Το φάουλ για τον Όφη με τον Σολής. Να η κεφαλιά, ευκαιρία για τον Όφη με τον Κότσιο το 1-0 στο 55. Ο αμυντικός του Όφη προηθήθηκε σε αυτή τη φάση, σκοράρει. 1-0 για τον Όφη με τον Ηλία Κότσιο να εκμεταλλεύεται αυτή την κεφαλιά πάσα. Αν δεν κάνω λάθος του Γκόμες. Και η άμυνα της ΑΕΚ εκεί έμεινε να κοιτάζει. Εκτεθειμένος ο Χιώτης δέχτηκε τον γκολ από τον Κότσιο. Όφη ΑΕΚ 1-0 στο Ηράκλειο. Ακούσουμε τον Γιάννη Τσαΐνη από τον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχω οπτική γωνία από πάνω, πώς θα βλέπεις. Να δούμε μισό λεπτό, Γιάννη, μισό λεπτό. Γιατί έχουμε το replay. Η κεφαλιά του Γκόμες πράγματι παίρνει από τον Καψή. Μόνος του είχε μείνει εκεί ο Κότσιος και νικάει τον θεματοφύλακα της ΑΕΚ. Εδώ ο Γκόμες κινείται. Κεφαλιά και τον γκολ από τον Κότσιο. Περιμένει ο Γκόμες και ο Σαπουτζής από την άλλη πλευρά. Κόντρα του Ράι, το Κιάσος σε μια σέντρα. Κεφαλιά του Γκόμες, ευκαιρία, κόρνερ για τον Όφη από την παρέμβαση του Χιώτη. Η άμυνα της ΑΕΚ σε μια αποδιοργάνωση σε αυτή τη φάση. Το κόρνερ με τον Ρόλαντ Γκόμες. Με φάλτσο, δύσκολα ο Χιώτης. Ήταν πολύ δυνατή εκτέλεση. Ο Χιώτης μάλιστα κάποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και έχει πέσει στο χόρτο την ώρα που εξελίσσεται τη φάση. Και τώρα με κάποιο πρόβλημα, όπως βλέπετε, κουτσένοντας, πετάει την μπάλα πλάγια για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Όφη ΑΕΚ 1-0 από το 55 με τον γκολ του Ηλία Κότσιου. Σοάρες. Να που κλέβει την μπάλα από το λάθος του Ζαγοράκη. Μπαίνει ο Βραζιλιάνος, καθυστερεί. Δερμιτζάκης. Κεφαλιά από τον Γκόμες, χωρίς πρόβλημα για τον Χιώτη, καθώς ο Γκόμες πήρε και πάλι εδώ την κεφαλιά. Καταφέρει να βγάλει για τον Κωνσταντινίδη. Μπαλιά για τον Λάκη μέσα στην περιοχή. Τελικά βγάζει μια σέντρα δύσκολα για τον Μπεκιάη. Υπάρχει σφύριγμα του Βασάρα. Φάουλ πριν την μπάλα φτάσει στον Αλιτζή. Φάουλ στην μικρή περιοχή από τον Ήβιτς. Για να δούμε.
Εδώ ο Ίβιτς με τον Πεκιάη, τον οποίο εμποδίζει να πιάσει την μπάλα. Γκόμες με τον επίδεσμο στο κεφάλι. Λάθος του Καψί, διορθώνει με φάουλ και θα είναι η δεύτερη κίτρινη για τον αμυντικό της ΑΕΚ. Αποβολή και η ΑΕΚ χάνει τον καλύτερο αμυντικό της φέτος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.